εγώ δεν την κάλεσα. Α, αυτό είναι πολύ περίεργο, ε. Τι μπορώ να κάνω? Έλα, Κάρολ. Κάρολ, σε ευχαριστώ που ήρθες, γιατί δεν έχω να μιλήσω σε κανέναν. Τελευταία έγινα η κολλητή σου, έτσι? Δεν ξέρεις πόσο το εκτιμώ. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν σωστός και γι' αυτό δεν έχω κανένα φίλο. Εκτός από το Φερνάντο. Φερνάντο. Ο Φερνάντο δεν είναι φίλος μου. Και η απόδειξη είναι ότι σήμερα πήρε το μέρος του ηλίθιου Άλτο Ντομεσέιν και με απέλησαν. Γι' αυτό είσαι τόσο κακόκεφος. Μα φυσικά. Καλά. Με συγχωρείς, αλλά νομίζω πως ο λόγος είναι άλλος. Είσαι έτσι γιατί δεν έχεις δει την Αουρόρα. Έχω δίκιο, σωστά? Τι μπορώ να πω? Έλα, ηρέμησε, Ομάρ. Έλα, ηρέμησε. Δεν συμβαίνει τίποτα, εντάξει? Ναι. Αϊ, όχι. Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ μπροστά μου, μπροστά στα μάτια μου, με σάρκα και αίμα. Μπορώ να σ' αγγίξω? Αϊ, Θεέ μου. Αλλά έτσι ενδιαφέρεται για μια γυναίκα. Αϊ, βλάκα, δεν είναι αυτό που σκέφτεσαι. Το ενδιαφέρον μου είναι καθαρά καλλιτεχνικό. Το θέμα. Ω, Θεέ μου, είσαι πραγματική, αλλά είσαι σαν όνειρο, ρετρό φυσικά, αλλά ένα όνειρο. Ήταν ο ρετρό εφιάλτης. Ω, Θεέ μου. Ενώ ήταν εφιάλτης γιατί δεν ερχόταν και δεν μπορούσαμε να τη βρούμε, αλλά ήταν ρετρό. Το θέμα είναι ότι... Συγγνώμη που άργησα. Γεια σας, πώς είστε? Συγγνώμη. Περάστε. Γεια σας. Σας περιμέναμε. Καλά. Λοιπόν, όπως σας είπε ο αντιπρόσωπός μου στο τηλέφωνο, ήρθαμε να σας δούμε για να... Όχι, όχι, όχι. Μια στιγμή, μια στιγμή. Θα σας εξομολογηθώ κάτι. Επειδή με κοροϊδέψατε σήμερα το πρωί, δεν θα ήθελα να ξαναπεράσω τα ίδια. Γι' αυτό και εγώ ζήτησα έναν από τους διευθυντές της Κονσέπτος να έρθει εδώ για να παραστεί σαν μάρτυρας της συμφωνίας μας. Μου επιτρέπετε να τον φωνάξω? Περάστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες. Γεια σου. Ο κύριος Φερνάντο, δεν ήθελα να με δει ντυμένη έτσι περισσότερο από οποιονδήποτε. Ya no lo piense más y deja de soñar. Mejor abre la puerta. Δεν είναι και τόσο άσχημη. Χάρηκα, Φερνάντο Μεντιόλα. Χάρηκα, πώς είστε? Εντάξει, εντάξει, είμαστε όλοι εδώ. Μπορούμε να αρχίσουμε την κουβέντα μας? Δεσποινή Αουρόρα, μπορώ να σας ακούσω τώρα? Πρέπει να παραδεχτείτε ότι είναι πολύ όμορφη. Τι? Ναι, παρόλο που έχεις μάτια μόνο για μια γυναίκα. Ναι, ναι, για τη Λέτη. Θέλω να μιλήσω απευθείας με τον κύριο Ζακ. Δεν δέχομαι μεσολαβητές. Α, τι κρίμα, Αουρόρα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσεις με το διαφημιστικό γραφείο και την εταιρεία παραγωγής που εκπροσωπεί ο Φερνάντο Μεντιόλα. Καλά, κύριε Ζακ, γνωρίζω την όμορφη Αουρόρα πολύ καλά και επομένως... Κύριε Ζακ, για να δεχτώ να κάνω αυτή την καμπάνια, πρέπει να με πληρώσετε $1,000,000. Αλλιώς δεν έχουμε συμφωνία. Όχι, Βασίλισσα μου. Νομίζω πως εννοούσε 1,000,000 pesos. Όχι, 1,000,000 δολάρια. Το δέχεστε ή όχι? Με συγχωρείτε. Αουρόρα, συγγνώμη. Αουρόρα. 1,000,000. We'll be right back.
βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Καλά, δεν ήταν και άσχημα. Κάρολ, Κάρολ, να σου προσφέρω ένα αναψυκτικό, γιατί με αυτή τη μετακόμιση εδώ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Ω, δεν πειράζει. Θέλεις κάτι? Ευχαριστώ. Μη φεύγεις τώρα. Όχι, πήγαινα να κάτσω, αλλά... σκεφτόμουν ότι αυτό που έγινε δεν είναι σωστό, Ομάρ. Κάρολ, Κάρολ, σε παρακαλώ. Μη μου πεις ότι αυτό το αθώο φιλί που ανταλλάξαμε σε επηρέασε. Φυσικά και δεν με επηρέασε. Θέλω να σου πω ότι... ήταν ένα λάθος. Ω, αρκετά ξέχνατο. Τίποτα δεν έγινε. Εσύ και εγώ είμαστε καλοί φίλοι. Έπειτα ξέρεις ότι πεθαίνω για την Αουρόρα και σήμερα δεν μπορώ να κοιτάξω καμιά άλλη. Κοίτα, καλύτερα να πω ότι εκτιμώ το γεγονός ότι είσαι εδώ και με παρηγορείς. Φυσικά. Σε παρηγορώ. Και βλέπω ότι είσαι πιο ήρεμος. Ήδη ξέχασες ότι ο Άλντος σε πέταξε από την κονσέπτους. Όχι, 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 δεν το ξέχασα, γιατί... τώρα η μοναδική μου πιθανότητα να βρω την Αουρόρα. Και εσύ το ξέρεις. Είναι να είμαι στην εταιρεία. Είναι το μόνο που μου απέμεινε. Για να μπορέσω να τη συναντήσω. Επιμένεις πολύ. Κάρολ, Κάρολ. Με την πρώτη ευκαιρία που θα βρω, θα πείσω τον Ντομενσαΐν να με πάρει πίσω στην εταιρεία. Δεν έχω θέση ή μισθό, αλλά... τι να κάνω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Κονσέπτος και ούτε χωρίς την Αουρόρα. Άφησέ με. Καλά, καλά, αλλά μη μου το κάνεις αυτό. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντική για μένα. Η οικογενειακή μου επιχείρηση εξαρτάται από αυτή... Κύριε, πώς είπατε ότι είναι το όνομά σας? Α, ναι, κύριος Μαντιζασμπάλ. Μεντιόλα. Λοιπόν, τα προβλήματα της εταιρείας σας δεν με ενδιαφέρουν. Και αν θέλετε το πρόσωπό μου στην καμπάνια, θα με πληρώσετε όσα αξίζει. Σε παρακαλώ, Αουρόρα, άκουσε με μόνο, αφού είσαι τόσο ευγενική. Κοίτα, αν με ακολουθείς, αν επιμένεις να με παρενοχλείς, δεν θα βγάλεις τίποτα από μένα. Με συγχωρείς. Είναι ανυπόφορη. Όχι εσύ, αυτή. Αν χαλάσει αυτή η δουλειά, ορκίζομαι, θα πεθάνω. Nadie sabe dónde está el amor, siempre es una sorpresa, pero cuando